καλησπερίσουμε στην εκπομπή μας τον γραμματέα του Μέρα 25, Συμμαχία για τη Ρήξη, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Κύριε Βαρουφάκη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Χαρά μου, καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές. Σας άκουσα χθες εδώ από την Θεσσαλονίκη να λέτε ότι η Βουλή έχει ανάγκη από μια αληθινή αριστερά. Δεν έχει. Εγώ νομίζω ότι έχει. Και όχι μόνο αληθινή, δεν είπα αληθινή τόσο, γιατί δεν θέλω να πω ότι είναι εμείς οι αληθινοί και οι αληθινοί ψεύτες. Δεν είπα αυτό ακριβώς. Είπα μια δυναμική, αγωνιστική, πλουραλιστική, οικολογική αριστερά. Αυτά πιστεύω ότι είναι τα χαρακτηριστικά που μόνο το ΜΕΡΑ25 φέρνει στο Κοινοβούλιο. Σας έχω ακούσει πολλές φορές και τα στελέχη σας να λέτε μετά το αποτέλεσμα του Μαΐου ότι επειδή ενοχλήσαμε όλα αυτά τα χρόνια στην Βουλή, γι' αυτό και δεν μας θέλουν. Αισθάνεστε πολεμό? Δεν χρειάζεται να με ρωτήσετε, μπορείτε να το δείτε μόνος σας. Ο κύριος Μαρινάκης, για παράδειγμα, έδωσε εντολή σε όλους τους δημοσιογράφους, όλο το συγκρότημά του, τα Νέα, το Βήμα, Μέγα, τα πάντα, να μην περάσει το κατόφλι του συγκροτήματός του κανένας στέλεχος του ΜΕΡΑ25. Και αυτό το είπε όχι τώρα που είμαστε και εξωκοινοβουλευτικό κόμμα μετά την 21η Μαΐου, το είπε και πριν την 21η Μαΐου, όταν είχε υποχρέωση σύμφωνα με τον νόμο, τον εκλογικό νόμο, κάθε κανάλι, κάθε μέσο να... τουλάχιστον πριν μια συνέντευξη να θέτει ερωτήματα στους εκπροσώπους του ΜΕΡΑ25. Δεν κρύβονται. Ο κ. Αλαφούζος που έχει τον Sky και την Καθημερινή έκανε μήνυση στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπό μας, τον Κλάνα Γρηγοριάδη, για αλήθειες που είπε ο Κλάνας Γρηγοριάδης από το Βήμα της Βουλής. Το βλέπετε ότι. Κοιτάξτε, λογικό δεν είναι. Εμείς τους αποκαλύπτουμε. Εμείς τους ονοματίζουμε στη Βουλή. Λέμε για τον κ. Πετσιστέρη που έχει την Τέρνα. Λέμε για τον κ. Μητυλινέο. Εξηγούμε ακριβώς, χωρίς εμπάθεια, χωρίς προσωπικές αντιχλήσεις, εξηγούμε πώς σας λαϊλατούν και εσάς και τους ακροατώσεις. Μέσα από τους λογαριασμούς του ρεύματος, μέσα από τα κόκκινα δάνεια. Και προφανώς, όταν τους ανοίγουν και τα κανάλια, τι θα κάνουν, θα μας βγάζουν εμάς που τους αποκαλύπτουν. Οπότε ο πόλεμος τους είναι για μας καλοδεχόμενος. Αλλά δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο πήραμε 2,62 για την ακρίβεια την 21η Μαΐου. Ποιος άλλος λόγος ήταν, ε? Ευθυνόμαστε κι εμείς. Όπως εξήγησα και χθες το βράδυ. Δύσκολο να το λέει κανένας. Δεν έχω ακούσει τέτοια αυτοκριτική από αλλού. Με εκπλήσεστε. Με εκπλήσει πραγματικά αυτό που ακούω. Εμείς πιστεύουμε αυτό που λέμε και λέμε αυτό που πιστεύουμε. Δεν κρυβόμαστε. Ευθυνόμαστε γιατί, κοιτάξτε, δείξαμε έναν μικρομεγαλισμό. Είμαστε ακόμα κοντά στο 3%. Πιστεύαμε ότι είχαμε καβαλήσει το 4%, έτσι μας λέγανε οι δημοσκόποι, ότι πλησιάζαμε για το 5%. Λάθος μας που τους πιστέψαμε και καταθέσαμε ένα πολύ ολοκληρωμένο συνεκτικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Το δουλέψαμε πάρα πολύ, χρόνια το δουλεύουμε τώρα. Για το οποίο είμαι πολύ περήφανος. Δηλαδή, αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν έχεις το 3-4% και πας στον κόσμο τώρα και πλέον έχω ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, ο κόσμος δεν διαβάζει τα προγράμματα. Κακά τα ψέματα. Και σε βλέπει και ως κάπως να είσαι αλαζονικό. Σου λέει, αν ήσουν στο 30% να το διάβαζα το πρόγραμμά σου. Και δώσαμε πάρα πολύ έμφαση σε αυτό, σαν να ήμασταν έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Αυτό ήταν λάθος. Μιλήσαμε με λέξεις που ξενίζουν τον κόσμο. Μιλήσαμε για πρώτη φορά ρήξη. Εγώ το πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ρήξη. Αλλά από εκεί πέρα, όταν ο άλλος είναι 13 χρόνια ταλαιπωρημένος από την κρίση. Δεν θέλει άλλη επανάσταση. Δεν θέλει άλλη επανάσταση, ιδίως από κάποιον που θα πάρει 3%, άντε να πάρει 5%. Οπότε ήταν λάθος μας αυτό. Εισπράξαμε το μάθημά μας. Φάγαμε το χαστούκι μας. Έπαιξε ρόλο όλη η συζήτηση που σας έβαλε ο κύριος Μητσοτάκης και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας περί δήμητρα, νομισμάτων. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα στο Κόντρα να το αναφέρει αυτό, ότι σας χρησιμοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός και να που κατέληξε τώρα το ΜΕΡΑ25. Όχι, δεν είναι αυτό. Πραγματικά δεν το ξέρω. Θα σας το έλεγα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω κανένα ενδιασμό να πω με που είπα και αυτά και ταυτείτε. Το Δήμητρα ήταν μια χαρά και να σας θυμίσω ότι όταν έσκασε το Δήμητρα, η Νέα Δημοκρατία το βγάλει στη φορά, έτσι. Όχι ότι ήδη το πρόγραμμά μας από το 2019 ήταν. Απλά επέλεξε η πολύ καλή επικοινωνιακή ομάδα
η ομάδα ψέματος, αλήθειας πως ήταν, της Νέας Δημοκρατίας, επέλεξε να το κάνουν θέμα. Θα σας θυμίσω ότι αυτό έγινε ένα μήνα πριν τις εκλογές, τις προηγούμενες, και όταν έγινε αυτό, ανεβήκαμε στις δημοσκοπήσεις. Όταν έπαψε να συζητιέται την τελευταία εβδομάδα το Δήμητρο, άρχισε η κατηφόρα μας. Οπότε δεν πιστεύω ότι αυτό ήταν. Αλλά μιας και το αναφέρετε, θέλω να σας πω ότι, και αναφέρετε και τον κύριο Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία έκανε το εξής. Χρησιμοποίησε το μεγάλο δώρο, το μεγάλο στρατηγικό λάθος του κύριου Τσίπρα, που ήταν και δώρος προς τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία το χρησιμοποίησε αυτό εναντίον του. Όχι εναντίον μας, ναι. Εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τι έκανε. Για, αν έχουμε δύο λεπτά, να σας το εξηγήσω. Έχουμε, για το να κάψει την απλή αναλογική εννοούμε. Βεβαίως. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας, προς τιμήν του, νομοθέτησε την απλή αναλογική. Μπράβο. Την πιστεύουμε και εμείς την απλή αναλογική. Αλλά δεν την τίμησε. Γιατί θυμάστε ότι άρχισε να λέει ότι εγώ λέει δεν θα κάνω κυβέρνηση τιμένων, αν έβγαινε δεύτερος, αλλά αν όλα τα κόμματα που συνασπιζόμασταν, θεωρητικά, είχαμε 160 βουλευτές, γιατί είναι η κυβέρνηση τιμένων να έχει 160 βουλευτές από τους 300. Νικητής είσαι. Εκτός αν δεν πιστεύεις την απλή αναλογική. Οπότε έκανε ένα μεγάλο στρατηγικό λάθος, ονομοθέτησε την απλή αναλογική, αλλά υιοθέτησε ένα αφήγημα το οποίο είναι κόντρα στην απλή αναλογική. Μιλώ το αφήγημα της πρωτιάς, ναι, το αφήγημα της πρωτιάς ακριβώς. Αυτό ήταν τεράστιο λάθος. Ήταν μεγάλο δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το δεύτερο μεγάλο στρατηγικό λάθος, εμείς δύο χρόνια, και έχουμε συζητήσει και με στο δικό σας το σταθμό εδώ και δύο χρόνια, από τότε που είχαμε το πρώτο μας συνέδριο ως μέρα 25, καλούμε το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, Αδερσία, ΠΑΣΟΚ ακόμα, όποιον θέλει. Όποιον θέλει, εμείς δεν αποκλείουμε κανέναν. Να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι χωρίς κόκκινες γραμμές, χωρίς προαπαιτούμε να συζητήσουμε για τα 5-10 πράγματα που πρέπει να γίνουν σε αυτόν τον τόπο, έτσι μπας και προκύψει περιθώριο σύγκλησης για μια δυνητική στο πλαίσιο της απλής αναλογικής προοδευτικής κυβέρνησης. Και μας λένε όχι. Ο κ. Τσίπρας λέει όχι. Ελάτε, λέει, μετά τις εκλογές. Μεγαλύτερο δώρο στο Μητσοτάκη από αυτό δεν μπορούσε να υπάρξει. Θυμάστε στη ΔΕΘ, η Εθνική Εκθέση της Θεσσαλονίκης πέρυσι. Ναι, ναι. Βγήκε, κ. Μετά την τερατογένεση. Ναι. Βέβαια, και έχει δίκιο. Γιατί τι λέει ο Μητσοτάκης. Εμένα με ψηφίζετε, είμαι ο διάβολος που ξέρετε. Άμα με ψηφίσετε και εγώ, ξέρετε τι θα κάνω, αυτά που κάνω τότε, 4 χρόνια τώρα. Αυτοί οι άλλοι τι θα κάνουν. Δεν έχουν κοινό πρόγραμμα από τη στιγμή που δεν κάθεται να μιλήσουν, να συνεννοηθούν. Βάλε και σε αυτό τα περί κυβέρνηση τιμένων του κ. Τσίπρα και έχεις μια στρατηγική ήττα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι έρχεται τώρα και κάνει η επικοινωνιακή ομάδα, η ομάδα προπαγάνδας αλήθειας ψέματος της Νέας Δημοκρατίας. Λέει ο Τσίπρας, εγώ θα προχωρήσω και ουσιαστικά θα εκβιάσω τον Ανδρουλάκη και τον Βαρουφάκη να κάνουμε συγκυβέρνηση. Ας μην λένε ότι θα κάνουμε, θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε, λέει. Θυμάστε τι έλεγε, ότι θα συντριβούμε αν του λέγαμε όχι. Και έρχεται λοιπόν η επικοινωνιακή ομάδα του κ. Μητσοτάκη και λέει, ωραία, το Δήμητρα. Θα μπορούσε αν δεν υπήρχε το Δήμητρα να κοίταζε τις θέσεις μας για τις εξορίξεις, που λέμε όχι στις εξορίξεις. Τη θέση μας για το φράχτη στον Εύρο, τη θέση μας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη θέση μας για οτιδήποτε, έτσι. Και θα έλεγε, με αυτά συμφωνείς. Και θα τον έβαζε σε δύσκολη θέση, γιατί δεν συμφωνεί. Και θα έπρεπε μετά αυτό που έκανε ο κ. Τσίπρας. Την προοδευτική και διακυβέρνηση που είχε προαναγγείλει, χωρίς να μας ρωτήσει εμάς, χωρίς να συζητήσει με εμάς, ουσιαστικά να ζητήσει συγγνώμη ότι όχι, συγγνώμη δεν αντικάνω. Όπως και έκανε, γιατί θυμάστε αυτό που έκανε στον κόντρο. Βγαίνει και λέει: όχι, με το ΜΕΝ25 δεν θα κάνουμε. Τελικά έπεσε στην παγίδα της προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο αύριο, κύριε Βαρουφάκη. Δώστε μας μία εικόνα. Τι περιμένει η χώρα την επαύριο με την δημοσιονομική πειθαρχία, με τα πρωτογενή πλεονάσματα, με την ρήτρα αναπροσαρμογής να έρχεται. Ακούμε διάφορα. Αλλά αυτά δεν συζητούνται, δεν συζητήθηκαν καθόλου σοβαρά στην προεκλογική εκστρατεία. Ποια είναι η γνώμη σας μακροοικονομικά τα επόμενα χρόνια για τη χώρα μας? Έρχεται νέα λιτότητα. Έχουμε νέα λιτότητα, γιατί είχαμε νέα λιτότητα υπό τη μορφή της ακρίβειας. Γιατί η ακρίβεια είναι μια μορφή λιτότητας. Αν ανεβαίνει τόσο 4% και ανεβαίνει τιμές 20%, έχεις χάσει 16%. Είναι νέα λιτότητα. Αλλά τώρα θα έρθει η νέα λιτότητα. Όλα αυτά τα επιδόματα που έδινε ο κ. Μητσοτάκης, γιατί ξέδωξε 60%. Τα περισσότερα πήγαν στους φίλους, δεν υπάρχει καμία εμβολία, αλλά κάτι πήρε και ο πολλής κόσμος. Market pass, fuel pass, όλα αυτά. Αυτά τελειώσανε. Θα έρχεται η Τρόικα, δεν θα τη λένε Τρόικα, θα τη λένε κάπως αλλιώς. Θα σβήνει κάθε σειρά του κρατικού προϋπολογισμού που δίνει κάτι στους φτωχότερους. Την ώρα που θα έχουμε μια σημαντική νέα ύφεση,
αυτή η ψευδέστηση οικονομικής άνθησης που υπήρχε, και ήταν ψευδέστηση που δημιουργήθηκε λόγω της αύξησης των τιμών των ακινήτων και των ενοικίων. Που ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν ένα σπιτάκι, το νοικιάζουν, παίρνουν ένα ενοίκιο, βλέπουν αυτό να ανεβαίνει, μπορεί να το, να το δίνουν και Airbnb, να πάρουν ακόμα πιο πολλά. Αυτά τελειώνουν. Το βλέπουμε στις ΗΠΑ ήδη εδώ και 4 μήνες. Οι τιμές των ακινήτων και των ενοικίων αρχίζουν να συμπιέζονται. Το ίδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ίδιο στην Κεντρική Ευρώπη. Και ξέρετε, ό,τι ξεκινάει από εκεί έρχεται και εδώ κάποια στιγμή. Ο συνδυασμός ύφεσης, μείωσης των ενοικίων, γενικά πρόβλημα στην αγορά ακινήτων. Γιατί μπορεί να μην μειωθούν τα ενοίκια, γιατί ξέρετε, πολλοί ιδιοκτήτες δεν δέχονται να τα μειώσουν. Προτιμάνε να κρατάνε άδειο το διαμέρισμα, αλλά δεν έχουν εισόδημα εκείνη την περίοδο. Και μαζί με την κατάργηση όλων των επιδομάτων θα φέρουν, και βλέπετε η Γερμανία, η γερμανική βιομηχανία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση αυτή τη στιγμή, το γερμανικό βιομηχανικό μοντέλο καταραίει. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν πολύ ζωφερές συνθήκες και μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα χρέος 410 δις ως δημόσιο και άλλα 300 ως ιδιωτικό σε μια περίοδο που αυξάνονται τα επιτόκια. Κυρία Λαγκάρντ το είπε, θα φτάσουν και 4,5% και 5% τα επιτόκια. Οπότε τα πράγματα... Άρα όχι ευκολία δανεισμού. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Ναι, γιατί δανειστήκαμε πολύ αυτή την τετραετία, δεν δανειστήκαμε πολύ τη 19-23. Εσείς και εγώ όχι, γιατί πηγαίνετε στους μικρομεσαίους εκεί έξω στη Θεσσαλονίκη και ρωτήστε τους, σας έδωσε δάνεια η τράπεζα. Σαν κράτος εννοώ, σαν κράτος, σαν κυβέρνηση. Σαν νομίζω κράτο, ότι άκουγα τον κύριο Σταϊκούρα να λέει συνεχώς. 60 δισεκατομμύρια δανείστηκε ο κύριος. Καθαρά νέα δάνεια 60 δις. Αύξησε το χρέος κατά 60 δις. Ξόδευαν σαν να μην υπήρχε αύριο. Ξόδευαν σαν μεθυσμένοι ναύτες του Αμερικανικού στόλου. Είναι απίστευτο αυτό που κάνανε και θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά. Ο ελληνικός λαός θα κληθεί να τα πληρώσει, όχι εκείνη. Όπως έγινε και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις της δεξιάς, δεκαετία του 2000, που πετάνε και τα μείνουν τα νεμείων και λένε μαζί τα φάγαμε. Δεν τα φάγαμε μαζί. Μαζί τα φάγατε. Λέμε εμείς του Μπέρα 25. Αυτά θέλουμε να λέμε στη Βουλή από την Δευτέρα που θα έρχεται. Αυτά έχουμε εμείς το Μέρα 25, έχουμε την ανάλυση να το κάνουμε αυτό. Είμαστε οι μόνοι που σας προειδοποιήσαμε στην αρχή της πανδημίας ότι θα είχαμε ύφεση 10% συν, όταν Σταϊκούρα και ΣΥΡΙΖΑ και Στουδάρας μιλούσαν για 1, 2, 3%. Θεωρώ ότι αυτή τη φωνή τη θέλει ο κόσμος στη Βουλή και θα το δείξει την Κυριακή στις κάλπες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Γεια σας. Ήταν ο γραμματέας του Μέρα 25, Συμμαχία για τη Ρήξη, Γιάννης Βαρουφάκης.